Ηρακλή με την ΑΕΚ. Από αυτό ακριβώς το παιχνίδι, πάμε να δούμε πώς η ΑΕΚ μπήκε μπροστά στο σκορ. Είμαστε δεύτερο ημίχρονο. Το παιχνίδι είναι στο 1-1 αυτή τη στιγμή. Όλα ξεκίνησαν για τον γκολ της ΑΕΚ από τον Γιαννάκη Οκά, ο οποίος σέρβιρε έτοιμο γκολ στον Γρηγόρη Γεωργάτο. Προηγήθηκε η ΑΕΚ, τώρα είναι 1-1 το σκορ με γκολ του Μίετσελ. Λίδων καθισμάτων σπασμένων από τις δύο πλευρές των σκληροπυρηνικών οπαδών των δύο ομάδων. Και στο χώρο των επισήμων υπήρξε κάποια ένταση με τους ανθρώπους ΑΕΚ που φιλοξενήθηκαν σε αυτό το χώρο. Αλλά με την παρέμβαση των ψυχρεμότερων Ηρακλειδέων τα πράγματα ηρέμησαν πολύ πιο γρήγορα εκεί. Δυστυχώς, μάλιστα, απειλήθηκε και πυρκαγιά όταν σε παρακείμενο του γηπέδου χώρου του ΟΔΗ άρπαξαν φωτιά λάστιχα που βρίσκονταν εκεί, παλαιών αυτοκινήτων, από τις φωτοβολίδες και τις κροτίδες που, όπως αντίλαξαν μεταξύ τους οι οπαδοί των δύο ομάδων, έφυγαν εκτός του χώρου των εξεδρών. Σήμερα που κατάφερα να κερδίσει 8 δώρα. Αλήθεια. Ναι. Από τις 4 και μετά. Του μάτς με τη Λακορούνια, ο Ηρακλής έδειξε πολύ ψυχωμένος και παρότι έμεινε από το 62 χωρίς τον Ιωάννου, με 10 παίκτες κατάφερε να ανατρέψει δύο φορές το εις βάρος σκορ και να χάσει μάλιστα πάρα πολλές ευκαιρίες. Όπως πολύ σημαντική ευκαιρία είχε στις καθυστερήσεις και ο Λιμπερόπουλος για να δώσει τη νίκη στην δική του ομάδα. Εκεί ήταν ο Δημήτρης Κανελάκης. Ηρακλής και ΑΕΚ δικαίωσαν τον τίτλο τους ως οι πιο επιθετικές ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Ωστόσο, το τελικό αποτέλεσμα, το 2-2, αποτελεί μάλλον επιτυχία για τον Ηρακλή και αποτυχία για την ΑΕΚ. Υπό την έννοια βεβαίως ότι ο Ηρακλής ισοφάρισε δύο φορές την αντίπαλό του και ενώ αγωνιζόταν από το 62ο λεπτό με 10 παίκτες. Ο Ηρακλής, ο οποίος στο διάστημα από το 62 μέχρι και το 90 είχε πάθος, είχε δύναμη, είχε αποφασιστικότητα και αυτά ήταν τα στοιχεία βεβαίως τα οποία του επέτρεψαν τελικά να πάρει αυτό το 2-2. Μίετσελ, μπερδεύτηκε και έχασε από το Σαγοράκι. Τσάρτας μια πάσα μπροστά για τον Οκά, ο Κάς που φεύγει επικίνδυνα απέναντι στον Αμπάρι, πάσα για τον Γιωργάτο, καινή εστία, 1-0 στο έκτο λεπτό, ο απόλυτος ευνηδιασμός από την ΑΕΚ με την ξαφνική παλιά από τον Τσάρτα που έπιασε στον ύπνο την άμυνα της ΑΕΚ, ο Κάς, για να κάνει ακόμη πιο σίγουρο τον γκολ για την ομάδα του. Έδωσε την μπάλα στον Γιωργάτο, αυτό στην καινή εστία. Δεν είχε βεβαίως κανένα απολύτως πρόβλημα να στείλει την μπάλα στα δίκτυα και να κάνει το 1-0 για την ΑΕΚ στο έκτο μόλις λεπτό με τον Γρηγόρη Γιωργάτο. Κιάσος. Μίετσελ. Τα γουνάκια για τον Φοφόκα. Το σουτ θα μπλοκάρει ο Χιώτης. Πέρασε από τον Γιωργάτο. Γυρίζει για τον Κιάσο. Αυτός ξανά στον Εμπεγλέρα. Φοφόγκα, πάνε να παίξουν το 1-2. Πέρασε ο Νεμπεγλέρας. Το γύρισμα για τον Εκουχάρσκι. Κακό σου το Φοφόγκα. Παίρνει την απόκριση των αμυντικών της ΑΕΚ, αλλά στέλνει την μπάλα έξω από την εστία του Χιώτη. Λαγός. Κοβιομόρας. Φοφόγκα τώρα. Ο Λαγός έρχεται για να κερδίσει την μπάλα. Περνάει μόνος. Απέναντι στο Χιώτη καθυστερεί. Και αυτή η καθυστέρηση είναι που δίνει την ευκαιρία στο Σαγοράκι να απλώσει το πόδι του και να σώσει την εστία της ΑΕΚ. Ο Γιάσος εκτελεί το φάουλ. Προσπάθεια από τον Κατσαμπή, η κεφαλιά, η απόκρουση προς τα πίσω. Επικίνδυνα από τον Κατσουράνη και κόρνερ. Ο Χιώτης στην περιοχή θα μαζέψει. Θα τον χτυπήσει όμως ο Φοφόγκα. Ο Χιώτης, ο οποίος έχει εκνευριστεί. Ιωάννου. Δεν θα μπορέσει να περάσει από τον Γκρέκ, θα του κάνει και το φάουλ. Και κίτρινη κάρτα στον Ιωάννου. Η οποία είναι δεύτερη και ο παίκτης του Ηρακλή αποβάλλεται. Σούτ αυτό που επιχείρησε ο Κώστας Κιάσος. Καπετάνος. Ο Σνάουτσνερ θα βγάλει τη σέντρα. Ο Φοφόκα, ο Μίετσελ. Γκολ, καταπληκτικό γκολ από τον Μίετσελ. 15 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα με αυτό το απευθείας βολέ του Μάρτιν Μίετσελ ύστερα από την πάσα του Φοφόκα. Τσάρτας. Το πέρασμα της μπάλας μπροστά για τον Ίβιτς, βγαίνει ο Αμπάρης, ο Ίβιτς φεύγει προς τα πλάγια τώρα, γυρίζει από κοντά η μπάλα στα δίχτυα, η ΑΕΚ ξαναπαίνει το προβάδισμα στο σκορ με τον Κατσουράνη. Ευνηδιάζει και πάλι τον Ηρακλή,
την επιθετική προσπάθεια μετά το γύρισμα της μπάλας από τον Ήλια Ήβιτς. Ο Κατσουράνης στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Αμπάρη και κάνει το 2-1. Μιέτσελ. Διάνομαι την προσπάθεια τώρα από τον Τρούγα που γυρίζει από κοντά. Ο Φοφόγκα στο τέτα τέν πετάει την μπάλα έξω. Ο Γιάζος στην εκτέλεση του φάουλ. Μπάλα για τον Τρούγα. Θα κάνει το σουτ. Καταπληκτικό φάουλ σε ένα φοβερό μάτς στο οποίο όλα είναι ανοιχτά, όλα είναι πιθανά. 2-2 ισοφαρίζει ο Ηρακλής με αυτό το πάρα πολύ όμορφο γκολ. Ξανά στο Σαγοράκι που θέλει να βρει τον Ελιβερόπουλο. Το shoot out. Ενώ οι παίκτες του Ηρακλή διαμαρτύρονται στο βοηθό για offside. Κατσουράνης. Ήβιτς. Στριφογυρίζει. Μπάλα για τον Ελιβερόπουλο. Πέφτει στα πόδια του Αμπάρης. Αλλά θα μπλοκάρει την μπάλα. Δεν υπήρχε υπόδειξη νομίζω για offside. Όχι, δεν υπήρχε. Έτσι σώζει ο τερματοφύλακας του Ηρακλή. Πρώτα απ' όλα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εκπρόσωπος του κ. Μπάγεβιτς το ότι δεν παρουσιάζεται εδώ, αισθάνθηκα μια διαθεσία γι' αυτό δεν είναι αυτή τη στιγμή εδώ, στη θέση του Ισαρεβού. Όσον αφορά το παιχνίδι, νομίζω ότι έγινε ένα παιχνίδι ο οποίο είχε ρυθμό και πάθος. Οι ποδοσφαιριστές όσοι αγωνίστηκαν μπορώ να πω ότι τα έδωσαν όλα. Εμείς είχαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε τον αγώνα, προηγηθήκαμε σε σκορ και είχαμε τις ευκαιρίες να πάρουμε μια διαφορά των δύο γκολ και έτσι να εξασφαλίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πιθανότητες το παιχνίδι. Νομίζω ότι μέχρι την αποβολή του παίχτη του Ηρακλή οι παίχτες μας ήταν συγκεντρωμένοι, ελέγχαμε το παιχνίδι, αλλά μετά την αποβολή του παίχτη του Ηρακλή νομίζαν ότι όλα τελείωσαν. Ενώ αντιθέτως οι παίχτες του Ηρακλή υπερέβαλαν εαυτούς και κατόρθωσαν να ισοφαρίσουν δύο φορές. Νομίζω ότι οι δύο ομάδες μπορούσαν να κερδίζουν. Υπήρχαν ευκαιρίες, αλλά ήταν πολύ άδικα για μας αν τελικά χάσαμε το παιχνίδι. Σίγουρα μετά την κόκκινη κάρτα του Ιωάννου το πράγμα ήταν πολύ δύσκολο, αλλά είχαμε την ψυχή και το πάθος να ισοφαρίζουμε. Από εκεί και πέρα είχαμε φάσεις μπροστά από το τέρμα μας που ήταν πολύ επικίνδυνες, αλλά μπορούσαμε να κρατήσουμε το σκορ. Είναι κρίμα που ένα τέτοιο μάτς δεν είναι στην τηλεόραση, για νομίζω ότι ήταν μια διαφήμιση για το ποδόσφαιρο. Σε κανένα σημείο του παιχνιδιού, τώρα κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι που παίζουμε με το Ιωνικό. Πιστεύω ότι για να έχει αντίκτυπο αυτή η ισοπαλία που μπορώ να...